Οδηγείται και ο Δεύκυος. Πάμε για κίνηση της πρώτης παρομοίας. Έχει δοθεί εκκίνηση. Καλή εκκίνηση ανάλογα. Λίγο πίσω είχα πει Πιχαλεπίν ότι ήταν ασένα οδηγήσει από την αρχή. Έρχεται όμως ιστορικά και ο Άλεξ Στάρ, ο οποίος θα πάρει την πρωτοπορία. Από τον Τιτάνα που ακολουθεί δεύτερος. Καστανδίβα ακολουθεί. Ο Μίστερ Χάρης καλή εκκίνηση. Εσωτερικά Αθανασία. Ακούει πιο πίσω Majestic 12. Ντάριο Δεύκυος. Πιο πίσω είναι η Νιτσούα. Χαπίπι Χαλεπίνο. Κρυσταλένιο Καζάκ Ρόους. Άλεξ Στάρ. Σταθερά είναι στα δύο μήκη από τον Τιτάνα. Εσωτερικά πάντα τρέχει ο Μίστερ Χάρης. Πιο πίσω είναι η Καστανδίβα. Προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση τώρα εξωτερικά. Η Αθανασία εσωτερικά είναι η Majestic 12 πάντα μπροστά. Ο Άλεξ Σταρ. 1,5 μήκος τον Τιτάνα, ο οποίος πιέζει στο σημείο αυτό. Όπως και ο Μίστερ Χάρης. Πιο πίσω προσπαθεί η Majestic 12 να βελτιώσει θέση και η Αθανασία. Πάμε για το 500. Άλεξ Στάρ, ο Τιτάνας πλησιάζει στο 1,5 μήκος συνεχώς υποπίεση. Όπως και ο Μίστερ Χάρης που φαίνεται με δυνάμεις τώρα και ψάχνει το πέρασμα στην εσωτερική ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας. Καθώς ο Άλεξ Στάρ είναι μπροστά, ο Τιτάνας και ο Μίστερ Χάρης με δυνάμεις τον καταδιώκουν. Πιο πίσω η Χαπίπη Χαλεπίνο κάνει καλό ανέβασμα μαζί με τη Majestic 12. Μάχη τριών αλόγων για την νίκη. Άλεξ Στάρ, Μίστερ Χάρη στο κέντρο και ο Τιτάνας στην εξωτερική. Με τον Μίστερ Χάρη να βρίσκει το διάδρομο τώρα και να φαίνεται να παίρνει το πλεονέκτημα από τον Άλεξ Στάρ. Μίστερ Χάρη στην πρωτοπορία. Πάει για να κερδίσει. Άλεξ Σταρ στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω μάλλον Majestic 12 και Τιτάνας την τετάρτη. Αναμένοντας λοιπόν στην εσωτερική ο Κωνσταντίνος ο Καποδίστριας θα βρει περάσματα και θα περάσει για να κερδίσει καθαρά στο τέλος τον Άλεξ Σταρ που οδήγησε πιο πίσω. Φωτοφύλλης για τρίτη θέση, περιμένουμε Majestic